Σπουδαίες μάχες δόθηκαν στο τατάμι την πρώτη ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Τζούντο 2018 στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Το αστέρι που ξεχώρισε ήταν η 17χρονη Ντάρια Μπίλωτιτα από την Ουκρανία. Το ανερχόμενο όνομα στο χώρο του γυναικείου Τζούντο νίκησε την Ολυμπιονίκη Πάουλα Περέτο από την Αργεντινή για να φτάσει στον πρώτο τελικό της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εκεί βρήκε απέναντί της την παγκόσμια πρωταθλήτρια τον Άκη Φούνα από την Ιαπωνία σε μια μάχη για την κορυφή του κόσμου που βρήκε νικήτρια την Μπίλωτιτ. Η συγκίνηση της νεαρής αλλά και της μητέρας της, η οποία είναι προπονήτριά της, μεγάλη όταν συνειδητοποίησαν ότι η Ντάρια μόλις έγινε η νεαρότερη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τζούντο. Ήταν μια θαυμάσια στιγμή που η 17χρονη Ουκρανία αλλά και ο κόσμος του τζούντο δεν θα ξεχάσουν ποτέ, μια στιγμή που ήταν τόσο αθλητική όσο και οικογενειακή για την 17χρονη και τη μητέρα της. I can't believe this. No words needed. I'm very... Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν υπάρχουν λόγια, είμαι πολύ χαρούμενη. Για μένα ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση από την Τονάκη επειδή είχε χάσει από μένα 2 φορές και ήξερα ότι ήθελε πραγματικά να κερδίσει. Δούλεψε γι' αυτό, έτσι για μένα ήταν μεγάλη πίεση. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που τα κατάφερα. Θα έχετε τώρα κόκκινο το όνομά σας ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μπορείτε να μας το περιγράψετε? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό το κόκκινο πίσω είναι απλά απίστευτο, είναι υπέροχο. Ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής και πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο Αλμπάνο απένιμε στην Μπίλωτιτ το χρυσό μετάλλιο. Η Παρέτο, παρά την ήττα της από την Μπίλωτιτ, επέστρεψε για να εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο με εντυπωσιακό τρόπο, αποδεικνύοντας ότι παρά τα χρόνια που τρέχουν, παραμένει μια πολύ μεγάλη αθλήτρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα 60 κιλά των ανδρών, ο σπουδαίος Ιάπωνας Τακάτονα Οχίσα κατέκτησε τον 3ο παγκόσμιο τίτλο του. Ο τελικός εναντίον του Ρόμπερτ Μιχφιντομπάτζε από τη Ρωσία κρίθηκε με ένα βαζάρι. Η απίστευτη καριέρα του Τακάτο βαίνει συνεχώς ανωδικά, αλλά ο Ιαπωνέζος τζουντόκα έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να ξεπεράσει το ρεκόρ του αξεπέραστου Γάλλου Τέντι Ρινέ. Ο 10 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν αυτός που απένιμε το χρυσό μετάλλιο στον Τακάτο Ναοχίσα. Δεν ήμουν φαβορή καθώς δεν είχα αγωνιστεί σε πολλά μάτσα, αλλά ποτέ δεν έχασα το πάθος μου στο να υπερασπιστώ το κόκκινο στην πλάτη μου. Η κορυφαία κίνηση της ημέρας ήρθε από τον συμπατριώτη του Τακάτο, τον Νακαγιάμα Ρούγιου, στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο. Με ένα εκπληκτικό ουτσιμάτα πήρε μια θέση στο βάθρο σε μια εξαιρετική πρώτη μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Μπακού.